Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχουμε τη χαρά εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών να βρισκόμαστε εδώ και να μεταφέρουμε το μήνυμα της συλλογικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή των ανθρώπων σε πολιτιστικούς, αθλητικούς, καλλιτεχνικούς και ούτω καθεξής συλλόγους, γιατί καλλιεργείται, αναπτύσσεται η προσωπικότητα του ατόμου. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε εδώ ότι ως κοινωνία έχουμε και την εμπειρία και την ωριμότητα να μπορούμε να εστιάζουμε στην θεραπεία και όχι στην καταστολή, στα αίτια και όχι στα συμπτώματα, στην πλήρη αποδοχή, στην αλληλεγγύη, όχι στο στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Άρα, με αυτή την έννοια, ο εθισμός από την εξάρτηση ή από άλλου είδους, η εξάρτηση μάλλον από τις ουσίες ή από άλλου είδους εθισμούς, και προλαμβάνεται και θεραπεύεται με δημόσιες υπηρεσίες, δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας, και πάντα βέβαια με το ενδιαφέρον για τον ίδιο τον άνθρωπο, με τις ιδιαιτερότητες του ανθρώπου και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας. Προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην τοπική κοινωνία. Το διπλό ή τριπλό μήνυμα συλλογήσου. Συλλογήσου μπορεί να σημαίνει να αναστοχαστούμε για διάφορα θέματα που μας απασχολούν με έναν τρόπο που μπορεί να μας οδηγήσουν πιθανόν σε μία λύση. Το συλλογήσου έχει πολλαπλές ερμηνείες. Αναστοχάσου, δες τα πράγματα ξανά. Συλλογήσου κατά των ναρκωτικών. Συλλογήσου και αναστοχάσου τις ανάγκες που πιθανόν να έχεις και τον τρόπο που μπορείς να τις καλύψεις. Γιατί πολλές φορές, μην έχοντας καλή επαφή με το συνέστημα και τις πραγματικές μας ανάγκες, επιλέγουμε διαδρομές στη ζωή που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές μας επιθυμίες και μετά νιώθουμε ένα διφορούμενο συνέστημα που μπορεί να μας οδηγήσει στη χρήση και νομίμων και παρανόμων ουσιών εξάρτησης, αλλά καθώς και εξαρτητικών συμπεριφορών, προκειμένου να διαχειριστούμε αυτό το δίλημα ή αυτή την αμφιθυμία που έχουμε απέναντι σε αυτό που βιώνουμε. Σήμερα, 26 Ιουνίου, στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης μαζί με το Κέντρο Πρόληψης Πνοή διοργανώνει μια συναυλία στην οποία συμμετέχουν αφιλοκερδώς τρία μουσικά σχήματα, το Μουσικό Σχολείο Λέσβου, η Μάγμα και The Doctors and the Blues Brothers. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συλλόγους που υποστηρίζουν τη δράση του Κέντρου Πρόληψης Πνοή Οκανά και του ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης με την παρουσία τους σε τη σημερινή εκδήλωση.